υψηλό ή λιγότερο υψηλό κύρος, δεν έχω κάποιο μηχανισμό πλήρους μέτρησης του κύρους κάθε μέσο ενημέρωσης. Αυτό που εγώ θέλω να αποφεύγουμε είναι τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, για τα οποία μπορεί να ισχυριστεί κάποιος διεθνώς ότι έχουν ελληνικές πηγές, να αναφέρονται σε αυτά τα σενάρια που είναι σενάρια επιβλαβή για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μία σταθερή γραμμή. Καταλήξαμε στις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου με πολύ κόπο, μετά από πολύ σκληρή διαπραγμάτευση. Οι αποφάσεις του Ιουλίου της Ευρωζώνης είναι αποφάσεις οι οποίες αφορούν πρωτίστως την Ευρωζώνη. Είναι αποφάσεις προστασίας του ευρώ, του σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης. Η θεμελιώδης απόφαση του Ιουλίου είναι να αλλάξει ο ρόλος του EFSF, να γίνει πιο δυναμικός. Να μπορεί το EFSF να λειτουργεί ως πραγματικό εργαλείο προστασίας της Ευρωζώνης. Αυτό πρέπει να κυρωθεί τώρα από όλα τα κοινοβούλια. Στην Ελλάδα κυρώσαμε με πλειοψηφία που υπερβαίνει τα 2/3 το νέο θεσμικό πλαίσιο του EFSF. Το ελληνικό κεφάλαιο των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου έπεται του γενικού κεφαλαίου περί Ευρώπης και ευρώ και EFSF. Εκεί το σημείο ισορροπίας και το σημείο συμφωνίας είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ιδιωτικός τομέας θα μετάσχει στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους, στο PSI. Ο τρόπος αυτός έχει συμφωνηθεί. Για μας οι αποφάσεις του Ιουλίου είναι το θεσμικό ευαγγέλιο, είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Και το πόσο σημαντικές είναι οι αποφάσεις αυτές φαίνεται από το γεγονός ότι σε πολλούς δεν αρέσουν οι αποφάσεις αυτές, γιατί βλέπουν ότι είναι αποφάσεις οι οποίες προσφέρουν πολλά στην Ευρωζώνη. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα τμήμα της αγοράς που δεν θέλει τις αποφάσεις αυτές, αλλά της μη οργανωμένης εκδοχής της αγοράς, όχι του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία εμείς να είμαστε πιστοί και σταθεροί στην εφαρμογή των αποφάσεων της Ευρωζώνης της 21ης Ιουλίου. Μπορεί να γίνουν τέτοιες συζητήσεις θεσμικά, σαν αυτές που είπατε, σαν αυτές που βλέπω να γράφονται ή να λέγονται σε διάφορα μέσα ενημέρωσης? Όχι. Όποιος ξέρει την άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όποιος ξέρει την άποψη του Eurogroup, όποιος ξέρει την θέση που έχουν τα διάφορα κράτη-μέλη, όποιος ξέρει το πώς φτάσαμε στο PSI, στο Private Sector Involvement, μπορεί να καταλάβει ότι δεν μπορεί να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Ότι δεν έχει νόημα, δεν έχει λογική και αυτό δεν συμβαίνει. Εδώ υπήρξαν δημοσιεύματα χθες που έφτασαν να γράφουν ότι στη συνάντηση που είχαμε κλειστά μόνον η κυρία Λαγκάρντ, ο κύριος Τρισέ και εγώ συζητήσαμε για τα σενάρια αυτά. Πρόκειται για κολοσιαία και μνημειώδη άγνοια και αφέλεια. Όποιος ξέρει την άποψη του κυρίου Τρισέ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όποιος ξέρει τον θεσμικό ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μπορεί να αντιληφθεί ότι θα ήταν αδύνατο και αδιανόητο να γίνει τέτοια συζήτηση. Και κυρίως η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει τίποτα μονομερώς, τίποτα παρακινδυνευμένο, τίποτα επισφαλές, τίποτα το οποίο να μην είναι απολύτως συμφωνημένο και να μην έχει θεσμική μορφή. Αυτή είναι η άποψή μας. Αυτή είναι η θέση μας και επ' αυτού δεν θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτηση, γιατί η συζήτηση αυτή όταν ανακυκλώνεται στην Ελλάδα στέλνει απολύτως εσφαλμένα μηνύματα διεθνώς. Πλήττει την ελληνική οικονομία, πλήττει τις ελληνικές τράπεζες, πλήττει την ελληνική χρηματοοικονομική αγορά. Τελικά πλήττει τον Έλληνα πολίτη. Του στερεί εισόδημα, ευκαιρίες και ρευστότητα. Κάνουμε ζημιά στους πολίτες. Κάνουμε ζημιά στη χώρα. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Κυρία Σολωρά. Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η διαπραγμάτευση με την Τρόικα, πότε επιστρέφει και γιατί η κυρία Λαγκάρντ σας ζήτησε εγγράφως δέσμευση για τα μέτρα που σκοπεύουμε να πάρουμε? Η Τρόικα, είπαμε ότι θα έρθει την εβδομάδα αυτή. Η συμφωνία με την Τρόικα έχει επιτευχθεί εδώ και πολλές μέρες στις τηλεφωνικές συζητήσεις που είχαμε και αφορά τον προϋπολογισμό του 2011 και τον προϋπολογισμό του 2012. Απομένει να δούμε ορισμένα ζητήματα τα οποία είναι συμπληρωματικού χαρακτήρα σε σχέση με τους προϋπολογισμούς του 2013 και του 2014, γιατί κάνουμε επισκόπηση του μεσοπροθέσμου προγράμματος και προσαρμογή του μεσοπροθέσμου προγράμματος στα νέα μακροοικονομικά δεδομένα και φυσικά στα νέα δημοσιονομικά δεδομένα, τα οποία όπως σας είπα είναι να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα το 2012.
Τα μέτρα τα έχουμε λάβει και τα έχουμε ανακοινώσει. Τα μέτρα τα παρουσίασα και στους συνομιλητές μου. Τα παρουσίασα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα παρουσίασα και στην κυρία Λαγκάρντ και στον κύριο Τρισέ. Είναι για μας πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ασφαλές αυτά να τα αποτυπώσουμε γραπτά, γιατί αυτά κλείνουν τη συμφωνία. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μας να κλείσει η συμφωνία. Ούτως ή άλλως τέτοιες επιστολές στέλνουμε συνήθως μετά την ολοκλήρωση κάθε επίσκεψης και κάθε αναθεώρησης, και είναι καλό να την έχουμε στείλει την επιστολή αυτή τώρα πριν, γιατί έτσι δεν θα έχουμε αβεβαιότητα σε σχέση με το κλείσιμο της επιθεώρησης αυτής, του review, της αναθεώρησης αυτής. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ χρήσιμο να υπάρξει αυτή η γραπτή αποτύπωση, η οποία μάλιστα θα έχει διπλή μορφή. Θα είναι μία επιστολή του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρεται στις πολιτικές μας δεσμεύσεις, που είναι δεσμεύσεις της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, γιατί είναι και αρχηγός της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, και μία επιστολή δική μου, η οποία θα έχει το περιεχόμενο των μέτρων που παρουσίασα ούτως ή άλλως σε όλους τους συνομιλητές και δημόσια. Γιατί αυτά τα είπα και στην ομιλία μου στο γεύμα της Διεθνούς Ένωσης Τραπεζών, του IIF. Άρα δεν έχω να προσθέσω τίποτα, αλλά αυτά λέει μέσα η επιστολή. Τη στείλατε? Θα τη στείλω τώρα, ναι. Εγώ είναι τη διαφορά εδώ στην Ιταλία. Επιμένετε το όχι στο σύνδεσμα του ΔΕΠΟ, γιατί ναι. Allora, εγώ είμαι Emanuele Fiorilli από RAI Radio Televisione Italiana. Επιμένετε στο όχι στο selection del FO. Γιατί υπάρχει άλλο δρόμο εφικτό. Επιμένω στην ανάγκη εφαρμογή των αποφάσεων τη 21η Ιουλίου. Οι αποφάσει τη 21η Ιουλίου περιλαμβάνουν και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, του όρου τι οποίε έχουμε παρουσιάσει δημόσια. Και οι όροι περιλαμβάνονται και στο γράμμα, στο letter of inquiry που έχω στείλει σε 60 ομολόγους μου. Όλα λέγονται εκεί μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο από την άποψη αυτή. Επειδή δεν είστε από την Ιταλική τηλεόραση, θέλω να σας πω με την ευκαιρία αυτή ότι η εφαρμογή των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου για όλη την Ευρωζώνη αλλά και για την Ελλάδα είναι εξαιρετικά χρήσιμη και για την Ιταλία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μαυρομάτι από Κέρδος. Λίγο πιο δυνατά είναι και την καλύτερη. Δώρα Μαυρομάτι από Κέρδος. Αφού όπως μας είπατε όλα έχουν συμφωνηθεί, υπάρχει ενημέρωση και τα μέτρα τα έχετε λάβει, γιατί η συζήτηση για την επόμενη δόση δεν είναι στην ατζέντα του επόμενου Eurogroup και εν πάση περιπτώσει πότε θα διευκρινιστεί αυτό το θέμα? Η συζήτηση για την επόμενη δόση δεν είναι στην ατζέντα ποιου Eurogroup, του Eurogroup της 3ης Οκτωβρίου, μα υπάρχει σειρά από Eurogroup τον Οκτώβριο. Θα αποφασιστεί μέσα τον Οκτώβριο. Θα αποφασιστεί η εκταμείευση εγκαίρως, ανάλογα και με την πορεία των δικών μας ταμιακών αναγκών. Εμείς έχουμε πλήρη έλεγχο των ταμιακών αναγκών. Αυτά τα παρακολουθεί και η Τρόικα, τα ξέρουν όλοι. Η εκταμείευση θα γίνει και θα γίνει εγκαίρως. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε είναι να κλείσουμε τώρα και την αναθεώρηση του μεσοπροθέσμου, γιατί θέλουμε όχι απλά και μόνο την έκτη δόση, αλλά θέλουμε τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του νέου προγράμματος. Προϋπόθεση του νέου προγράμματος είναι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κύρωσης του νέου θεσμικού πλαισίου του EFSF από τις 17 χώρες. Εάν δεν κυρωθεί το νέο πλαίσιο του EFSF, δεν έχουμε τις προϋποθέσεις για την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων, για την πλήρη εφαρμογή του PSI. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τώρα να συμφωνήσουμε σε όλο το πακέτο, σε όλη τη δέσμη. Το θέμα δεν είναι να πάρουμε μια δόση και να πορευτούμε ένα μικρό διάστημα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι να εφαρμοστεί όλη η δέσμη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, είπατε μία λέξη, γκαλονάκι, από το πρακτορείο Δύσιων Ινών. Είπατε μία φράση μάλλον, ότι στην Ελλάδα έχουμε ακόμη υψηλό επίπεδο ζωής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω από πού το κρίνετε όταν πλέον έχουμε φτάσει τα 400 ευρώ εργασιακά και εκεί πάτε τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεύτερον, έχετε δίκιο ότι έχουμε υψηλό επίπεδο ζωής, γιατί μας χρωστάει η Γερμανία 1,33 και πάλι ξαναδίνουμε κατοχικό δάνειο στη Γερμανία για να βγάζουν λεφτά οι Γερμανοί. Και το τρίτο,
Αφού λοιπόν έχουμε μια δημοκρατική ελληνική κυβέρνηση, το 60% του ελληνικού λαού ζητάει εκλογές. Κάντε τες τώρα, κύριε Υπουργέ, τώρα εκλογές. Λοιπόν, στα θέματα αυτά θα απαντήσω στη Βουλή. Αυτή είναι. Ο τόνος αυτός ήταν τόνος κοινοβουλευτικής αγόρευσης. Θα απαντήσω όταν την ακούσω στη Βουλή. Παρακαλώ. Παρακαλώ, εσείς. Κάτσε. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω. Τώρα αυτή η συνάντηση είναι μια συνάντηση για Έλληνες δημοσιογράφους. Μετά πώς ελληνικά. Μετά. Με τη σειρά. Τσαχάκης Κώστα. Παρακαλώ, μιλήστε. Έλα. Κύριε Υπουργέ, μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε τη σοβαρότητα της ελληνικής καταστάσεως και ζητώ συγγνώμη από τους Έλληνες συναδέλφους μου για τα ελληνικά μου, στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Θα δούμε κάποιο default τις επόμενες εβδομάδες και μπορείτε να μας πείτε επακριβώς τι σας ζητάνε οι δανειστές, ακριβώς... Απάντησε σε αυτά. Με βάση να κάνω μια επανάληψη για δική σας χρήση. Απάντησα. Όλος μου ο πρόλογος ήταν αυτά. Τι ακριβώς σας ζητάνε αυτή τη στιγμή, σας ζητάνε παραπάνω ιδιωτικοποιήσεις. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, γιατί το γεγονός ότι ξανακάνατε την ερώτηση αυτή δείχνει πόσο μάταιο είναι να κάνουμε επίσημες ανακοινώσεις. Διότι αν δεν πρόκειται να αλλάζουμε τα δεδομένα της πληροφόρησής σας λέγοντάς σας την αλήθεια για αυτά που συμβαίνουν θεσμικά, τότε ειλικρινά είναι μάταιο να γίνεται αυτή η ενημέρωση. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι όπως έχουμε πει εμείς, αλλά όπως έχουν πει και όλοι οι υπεύθυνοι παράγοντες της Ευρωζώνης, με κορυφαίο παράδειγμα την ίδια την καγκελάριο Μέρκελ, η οποία εκπροσωπεί την χώρα που είναι εκ των πραγμάτων ο πιο κρίσιμος κρίκος της Ευρωζώνης, δεν νοείται να υπάρξει πτώχευση, χρεοκοπία ή αδυναμία πληρωμής οποιασδήποτε χώρα της Ευρωζώνης. Είναι αστείο να σκέπεται κανείς το ενδεχόμενο ότι μπορεί η Ελλάδα να βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση, γιατί αυτό είναι προφανές ότι θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα αξιοπιστίας, κύρους και λειτουργίας της Ευρωζώνης και του Ευρώ. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Δεν αρκούμεθα όμως εμείς σε αυτό. Εμείς λέμε ότι για δικούς μας λόγους και για λόγους συνέπειας απέναντι στους εταίρους μας, οι οποίοι είναι και δανειστές μας, θα κάνουμε όλα όσα πρέπει ώστε να κατακτήσουμε τους δημοσιονομικούς στόχους του 11, του 12 και για την πλήρη εφαρμογή του μεσοπροθέσμου προγράμματος. Δεν μας ζητάει κανείς τίποτα περισσότερο από αυτό. Δεν θέλει τίποτα περισσότερο ούτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θέλουν αυτό που και εμείς για δικούς μας λόγους θέλουμε, να βγούμε από την περιδίνηση, να πετύχουμε τους δημοσιονομικούς στόχους, να κάνουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο είναι χρήσιμο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Είναι χρήσιμο και για το Δημόσιο Ταμείο, για τη μείωση του χρέους, αλλά είναι κυρίως αναπτυξιακά χρήσιμο. Τα μέτρα που παίρνουμε είναι όλα μέτρα τα οποία υποκαθιστούν άλλα μέτρα τα οποία δεν έχουν αποδώσει σε σχέση με τις εισπράξεις και μέτρα τα οποία επιβάλλουν την απολύτως αναγκαία περικοπή δαπανών. Αλλά δυστυχώς στη χώρα μας, και αυτό δεν αφορά την ερώτηση που έκανε η κυρία Καρασάβα, αλλά εξ αφορμής της ερώτησης θέλω να πω το εξής, υπάρχει μια τεράστια αντίφαση. Δυστυχώς δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Υψώνονται φωνές έντονες υπέρ της ανάγκης για περικοπή των δαπανών. Και όντως πρέπει να περικόψουμε τη δημόσια δαπάνη. Η δημόσια δαπάνη όμως είναι κατά το 90% δαπάνη που αφορά μισθούς, συντάξεις, προνοιακά επιδόματα και επιχορηγήσεις σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Μόνο το 10% της δαπάνης είναι λειτουργική και αυτή η λειτουργική δαπάνη έχει δραστικά περικοπεί τα τελευταία 2 χρόνια. Άρα, όσοι μιλούν για περικοπή δαπανών και για μικρότερο κράτος, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι αυτό αφορά μισθολογική δαπάνη, δαπάνη για τους μισθούς και τις λοιπές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, αυτό αφορά συντάξεις του δημοσίου
και επιχορηγήσεις στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης για τις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Αυτό αφορά προνοιακά επιδόματα και αφορά και σε ένα μικρό ποσοστό επιχορηγήσεις σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι επίσης προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες και έχουν κάποιο προσωπικό. Γι' αυτό, όταν μιλάμε για περικοπή δαπανών, μιλάμε σε τελική ανάλυση, σε πολύ μεγάλο βαθμό, για περικοπή κάποιων εισοδημάτων που προέρχονται από την εκταμείευση της δημόσιας δαπάνης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης ακούω άλλες φωνές, στεντόριες, υπέρ της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της μείωσης παραοικονομίας. Ναι, αυτό είναι πρώτος ηθικός, πολιτικός και διοικητικός στόχος. Όμως τώρα, εάν πει κανείς ότι θα έχω έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, δεν γίνεται πιστευτός. Πρέπει να έχουμε ασφαλείς πηγές εσόδων, πρέπει να καταπολεμήσουμε μέχρι το μεδούλι την φοροδιαφυγή και την παραοικονομία και να εισπράξουμε παραπάνω από όσα έχουμε υπολογίσει. Αυτά όμως τώρα δεν μπορούμε να τα υπολογίζουμε για να κλείσει ο προϋπολογισμός του 2011 και του 2012. Εάν καταφέρουμε να συλλάβουμε την ύλη και να έχουμε αποτέλεσμα, που είμαι αισιόδοξος γιατί έχουμε ήδη λάβει πολλά μέτρα και κάνουμε τεράστια προσπάθεια, αυτά θα μας πάνε ακόμη πιο μπροστά, ακόμη πιο καλά. Αλλά δεν μπορεί να είναι η βάση της συμφωνίας. Δεν γινόμαστε πιστευτοί. Και να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Το ειδικό τέλος ακινήτων μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, είπα ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα ασφάλιστρο κινδύνου για την περιουσία που υπάρχει και που θέλουμε να αποκατασταθεί σε αγορές αξίες, εάν ξεπεράσουμε την κρίση. Η αξία των ακινήτων είναι 1 τρισεκατομμύριο και πρέπει να υπάρξει Ελλάδα μετά την κρίση και αγορά ακινήτων μετά την κρίση για να αποκτήσουν ξανά αξία τα ακίνητα. Σε αυτό το 1 τρισεκατομμύριο όμως υπάρχει και πολύ μεγάλο προϊόν παραοικονομίας και φοροδιαφυγής. Μόνη διαφορά μεταξύ αντικειμενικών αξιών και πραγματικών αγοραίων αξιών δείχνει το μέτρο του συσσωρευμένου προϊόντος μιας παραοικονομικής δραστηριότητας. Αυτό δεν το ξέρουμε όλοι στην Ελλάδα. Δεν είναι μια πραγματικότητα που τη ζει ο καθένας. Σε όλα τα επίπεδα. Αυτό ισχύει για τα ακριβά, τα μεσαία και τα φτηνά ακίνητα. Όλα με μια αναλογικότητα. Όλα με έναν τρόπο που είναι δίκαιος στη δικαιοσύνη του, υπήρξε και δίκαιος εντός εισαγωγικών στην αδικία της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Διότι αν το προϊόν αυτό είχε φορολογηθεί με 10% και απέδιδε 100 δισεκατομμύρια λόγω πραγματικών αξιών και φορολογήθηκε στο 5% λόγω της διαφοράς των αντικειμενικών αξιών που είναι μικρότερες από τις πραγματικές αγορές, υπάρχουν 50 δισεκατομμύρια που ποτέ δεν εισέπραξε το ελληνικό δημόσιο από τις μεταβιβάσεις κάθε είδους και τις υπεραξίες. Για να καταλάβουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά φυσικά αυτό δεν θα σταματήσει τη δημοσίευση των ονομάτων των μεγάλων αφιλετών, τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων, ακινήτων και κινητών, τον αγώνα να πάρουμε χρήματα και στοιχεία από την Ελβετία όπως έγινε με τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τον αγώνα που κάνουμε ώστε να πιάσουμε τα διαφεύγοντα εισοδήματα κυρίως των ελευθέρων επαγγελματιών ή επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν όλους τους μηχανισμούς της διασυνοριακής φοροδιαφυγής. Θα δείτε όταν κάνουμε τον απολογισμό των μέτρων του τελευταίου τριμήνου τι αποτελέσματα έχουμε. Όμως πάνω σε αυτά τώρα δεν μας πιστεύουν ώστε να οικοδομήσουμε τον προϋπολογισμό του 2012. Θέλουν πιο καθαρά, πιο απλά, πιο σίγουρα μέτρα. Εγώ πιστεύω ότι αν τα πάρουμε και τα εφαρμόσουμε και προστεθούν και όλα όσα θα προκύψουν από τον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής, θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το κοινωνικά δίκαιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, εδώ είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο Οικονομικών. Παρακολουθήσαμε ένα σημαντικό τμήμα από τη συνέδευση που εξακολουθεί να δίνει ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βενιζέλος. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Είπε ότι υπάρχει ένας φαύλος.